Πάμε να ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος μας, ένα τέταρτο μέρος στο οποίο έχουμε συμπεριλάβει μια έκθεση της WWF για τον πληθυσμό άγριας ζωής, κάποια στοιχεία τα οποία προκαλούν από τη μία προβληματισμό και από την άλλη ανησυχία. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε. Σε καθημερινή βάση έχουμε θέμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον, που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις, που έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια, αυτά λέει η WWF, οι πληθυσμοί άγριων ζώων για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, μειώθηκαν αυτοί οι πληθυσμοί σε ένα ποσοστό της τάξης του 70%. Προειδοποιεί η WWF ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά, ότι θα πρέπει οι χώρες σε επίπεδο, σε μια παγκόσμια κλίμακα, να λάβουν αυτά τα μέτρα, να προχωρήσουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες και να εκπονήσουν ένα σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό προκειμένου θα βοηθήσει αυτός ο σχεδιασμός και αυτά τα δεδομένα για να υπάρχει αύριο. Πάρα πολύ σημαντικό, το μέλλον του πλανήτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, υπεύθυνη προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, WWF Ελλάς. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Σίγουρα στοιχεία, δεδομένα και συμπεράσματα έρευνας που προκαλούν προβληματισμό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν και μέτρα, ότι θα πρέπει να δράσει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Φαντάζομαι συνδυαστικά πρέπει να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Τα νούμερα δείχνουν μία τάση και όπως λέτε προκαλούν και προβληματισμό και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί η μείωση που καταγράφεται, που είναι της τάξης, όπως είπατε, το 70%, 69% για την ακρίβεια, είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες, η τάση αυτή θα συνεχίσει να είναι καθοδική. Και να έχουμε, να έχουμε πλέον και εξαφανίσεις ειδών, πέρα από μειώσεις στους πληθυσμούς που παρακολουθούνται. Και τα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν σε δύο μέτωπα. Έχουμε δύο κρίσεις ουσιαστικά. Η μία είναι η κρίση απώλειας βιοποικιλότητας. Χάνουμε βιοποικιλότητα. Μειώνονται οι πληθυσμοί των άγριων ζώων. Μειώνονται οι φυσικές περιοχές και οι περιοχές που μπορούν να φιλοξενήσουν άγρια ζωή. Και η άλλη είναι η κλιματική κρίση. Αυτές οι δύο κρίσεις δεν είναι ανεξάρτητες. Και προκειμένου να καταφέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε, τα μέτρα που θα λάβουμε θα πρέπει να ωφελούν και τις δύο. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει, γιατί αν το σκεφτούμε, τα αίτια που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση είναι σε ένα μεγάλο βαθμό κοινά. Είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδυάζονται με βιομηχανοποίηση, με μεταφορές, άρα με αλλαγή στις χρήσεις γης, με αποδάσωση. Είναι η ρύπανση που πάλι συνδυάζεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αλλαγή στις χρήσεις γης συνδέεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τη γεωργία και τις πρακτικές μας εκεί, αλλά και τις πρακτικές μας ως πολίτες. Γιατί αν έχουμε μεγάλη σπατάλη τροφίμων, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη γη για να καλλιεργούμε. Αν λοιπόν σκεφτούμε τα αίτια πίσω από τις δύο αυτές πολύ μεγάλες κρίσεις, βλέπουμε ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ο μόνος τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε είναι να τις δούμε παράλληλα και ως αλληλοσυνδεόμενες μεταξύ τους. Ναι. Και ο χρόνος να το κάνουμε είναι τώρα. Τώρα ακόμα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν αφήσουμε το χρόνο να περάσει, αν αφήσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη να ανεβαίνει και αν αφήσουμε τους πληθυσμούς των ζώων να μειώνονται, πάρα πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε ένα σημείο που πια δεν θα υπάρχει επιστροφή. Ο καθένας από εμάς πώς μπορεί να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι προκειμένου να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο? Ως πολίτες με τις επιλογές που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ανέφερα και πριν τη σπατάλη τροφίμων, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων, υιοθετώντας μία δίαιτα η οποία θα είναι η πολύ γνωστή μας μεσογειακή δίαιτα, μία δίαιτα η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα φυτικά προϊόντα. Επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε προς τη δουλειά μας, προς τις διάφορες υποχρεώσεις μας, ώστε να περιορίσουμε τις εκπομπές. Ενισχύοντας επιχειρήσεις οι οποίες δεσμεύονται για αλλαγή. Και επίσης πιέζοντας τους πολιτικούς μας, έχουμε ψήφο, έχουμε δύναμη και επιβραβεύοντας ή οθώντας τους πολιτικούς να λάβουν και να δεσμευτούν για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο και μέσα από τις εθνικές πολιτικές ή και τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Αναφερθήκαμε τώρα σε τροπικές περιοχές, σε μια παγκόσμια κλίμακα και σε μια έρευνα που αφορά τον πλανήτη μας. Θέλω λίγο να
να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας μέρη, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα και να σας ρωτήσω αν υπάρχουν περιοχές στην χώρα όπου βρίσκονται στον κατάλογο με ένα κόκκινο χρώμα στο μέτωπο της μείωσης του πληθυσμού στην άγρια ζωή, στα άγρια ζώα. Δεν έχουμε μέσα στη βάση του ζωντανού πλανήτη, έχουμε λίγους πληθυσμούς που είναι από την Ελλάδα. Ναι. Γιατί για να μπορούμε να έχουμε στοιχεία θέλουμε να υπάρχουν προγράμματα παρακολούθησης τα οποία να επαναλαμβάνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε στιγμιότυπα, αλλά έχουμε πάρα πολύ λίγα προγράμματα μακροχρόνιας παρακολούθησης ώστε να μας δείξουν ένας πληθυσμός τι έκανε το 1980, τι έκανε το 1990, τι κάνει σήμερα, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη τάση. Εντοπίζουμε όμως ότι τα κοιτώδη στο Ιόνιο είναι μια περιοχή και πληθυσμοί οι οποίοι φαίνεται να έχουν παρουσιάσει μείωση και από δεδομένα που έχουμε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για άλλα είδη. Παράλληλα όμως θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των δράσεων προστασίας και τη σημασία του να λαμβάνει κανένας μέτρα, φέρνοντας μπροστά το παράδειγμα της θαλάσσιας χελώνας καρέτα, η οποία είναι ένα είδος το οποίο μετά από συστηματική δουλειά τα τελευταία πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, βλέπουμε ότι πια οι πληθυσμοί της και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκονται σε ένα καλύτερο μονοπάτι και να εμφανίζουν πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι εμφανίζανε πριν από 30 ή πριν από 25 χρόνια. Άρα βλέπουμε και ακριβώς οι πληθυσμοί των ζώων είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να μας δώσει αυτή την πληροφορία ότι όταν δρούμε, όταν αναλαμβάνουμε δράση σοβαρά και συστηματικά, οι πληθυσμοί ανακάμπτουν. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο. Η νοοτροπία γενικά και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτη μας, αναφέρομαι στη νέα γενιά, στην νοοτροπία της νέας γενιάς, μας γεμίζει με αισιοδοξία. Γνωρίζω ότι μέσα από δράσεις σας έρχεστε σε επαφή με τη νέα γενιά, με παιδιά, νηπιαγωγείο, δημοτικού γυμνασίου, εφήβους. Ποια εικόνα που έχετε σχηματίσει, βρισκόμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση? Τα παιδιά έχουν την καρδιά τους στη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνουν το μήνυμα, ακόμα και αν είναι έννοιες οι οποίες μπορεί να είναι πιο πολύπλοκες για τις μικρές ηλικίες. Καταλαβαίνουν όμως το βασικό μήνυμα και καταλαβαίνουν ότι το μέλλον χρειάζεται δράση και το μέλλον χρειάζεται αλλαγή. Και επίσης βλέπουμε ότι τα παιδιά γυρνάνε στις οικογένειες και μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Και επίσης έχουμε τη χαρά ότι παιδιά που περάσανε από τα προγράμματα του WWF Ελλάς έρχονται σήμερα ως ενήλικες, ως νέοι γονείς πολλοί από αυτούς και μας λένε ότι πραγματικά άλλαξαν τη ζωή τους εκείνα τα μαθήματα και τους έχουν οδηγήσει σε μια διαφορετική ρότα. Αλλά βέβαια χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά. Πολλές φορές θεωρούμε ότι άλλα προβλήματα είναι ξέχωρα από αυτό που λέμε γενικά και αόριστα περιβάλλον και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Αυτό που θέλουμε να πούμε και δείχνει και η έκθεση του ζωντανού πλανήτη είναι ότι τελικά δεν είναι χωριστά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν ένα αντίκτυπο και στη βιοποικιλότητα και στο κλίμα. Άρα θα πρέπει, όπως είπατε και προηγουμένως, να το δούμε αλλιώς. Μάλιστα. Και να δούμε την ευρύτερη εικόνα και πού βρισκόμαστε εμείς μέσα σε αυτή την εικόνα. Να. Χωρίς βέβαια να πω ότι τα καθημερινά προβλήματα δεν είναι σημαντικά, να μην θεωρηθεί αυτό. Απλά πρέπει να τα δούμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όπως είπαμε πριν, πώς οι επιλογές μας, πώς οι επιχειρήσεις και πώς η πολιτική έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ και για το σχόλιο σας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκού.